Του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων μας. Το σχέδιο και το έργο του Θεού στις έσχατες ημέρες θα διαβάσουμε από τη σελίδα 872 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το ΚΔ κεφάλαιο και το 32 εδάφιο. Σελίδα 872 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 32 εδάφιο. ΚΔ κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο. ΚΔ κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Σελίς 872. Από δε της οικής μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή, έως σου γίνωσι πάντα ταύτα. Ουρανός και γη θέλουσι παρέλθει. Οι δε λόγοι μου δεν θέλουν συμπαρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας εκείνης ουδείς δεινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς ημέρε του Νόεου το θελείστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες προς του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες έως της ημέρας, καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτό. Και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσεν άπαντας. Ούτω θελείστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θελούσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Οι δύο γυναίκες θελούσι αλέθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξερε ο οίκο δεσπότης, εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, δια να ειδίδει εις αυτούς την τροφήν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτών. Αυτού, εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Εν τες εσχάτες ημέρες είναι γεγραμμένο θέλουν συλληφθεί καιροί κακοί. Και οι καιροί κακοί επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους. Μα όλους τους ανθρώπους. Σε όλο το πρόσωπο της γης. Όπου και να βρίσκονται. Και τι σημαίνει καιροί κακοί? Σημαίνει ότι το αύριο πάντοτε δεν θα είναι καλύτερο από το χθες. Αλλά το αύριο θα είναι πάντοτε χειρότερο από το χθες. Γιατί όλα καταστρέφονται, όλα χαλάνε, όλα μειώνονται και εμείς ζούμε όλοι οι άνθρωποι, αλλά και η Εκκλησία του Χριστού, μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που έχει αφενός μεν απελπισία και απόγνωση για γεγονότα που δεν λύνονται, για δυσκολίες και προβλήματα που δεν τακτοποιούνται, αλλά ταυτόχρονα έχει και ελπίδες οι οποίες απομακρύνονται. Ο δε κόσμος, οι άνθρωποι του κόσμου αυτού ζούνε με ελπίδες φρούδες, μάταιες. Εμείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και θα δυσκολεύουν για όλους μας. Και μη σκεφτεί κανένας ότι εμένα μ' άφησε ο Θεός, εμένα με εγκατέλειψε, όλοι οι άλλοι είναι ευλογημένοι. Όλοι, έτσι λένε οι άνθρωποι, στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Μόνο που τα προβλήματά μας είναι διαφορετικά. Αλλά όλοι έχουμε την ίδια πορεία μέσα στους καιρούς τους κακούς. Και τι θα κάνουμε? Θα στενοχωριόμαστε και θα απογοητευόμαστε καθόλου, μάλιστα? Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας είπε πρώτον
Όταν δείτε όλα αυτά να συμβαίνουν, ποια όλα αυτά, όλα αυτά. Τα αδιέξοδα στα οποία φτάνει, έχει φτάσει ο άνθρωπος, ο πλανήτης ολόκληρος. Και μιλάμε καθολικά αδιέξοδα. Μερικά κράτη είναι πολύ χειρότερα και μερικά κράτη προχωράνε στο να γίνουν χειρότερα. Η Ελλάδα μέχρι πέρσι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Όλοι οι δείκτες, οι οικονομικοί, αλλά και οι κοινωνικοί ήταν καλοί. Από εδώ και πέρα όμως τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν, μετεστράφησαν. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε το Θεό που μας έχει δώσει το Λόγο Του. Σκεφτείτε τι θα κάναμε αν δεν είχαμε το Λόγο του Θεού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει, και αυτό να το δούμε σήμερα σαν μήνυμα από τον ουρανό, και σώζει αυτούς που τον πιστεύουν. Πώς τους σώζει? Όταν μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Όταν το ξέρουμε και περιμένουμε το Λόγο του Θεού. Όταν ξέρουμε ότι είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Διάβαζα σήμερα ότι υπάρχουν πολλές δουλειές, βιομηχανίες μεγάλες και εμπορικές εταιρείες μεγάλες, που έχουν να πληρώσουν 2 και 3 μήνες και πληρώνουν τους ανθρώπους με καθυστέρηση 3 και 4 μηνών. Πράγμα το οποίο παλαιότερα δεν γινόταν ποτέ. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό δείγμα. Τα οικονομικά είναι ένα μικρό δείγμα, αδελφοί. Πιστεύω ότι τα άλλα είναι πολύ χειρότερα. Τα κοινωνικά προβλήματα, τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα, τα οικογενειακά προβλήματα. Σε εμάς λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού, όταν βλέπετε πάντα ταύτα να γίνονται, γιατί πρέπει πάντα ταύτα να γίνουν και ύστερα να έρθει το τέλος. Όταν βλέπετε όμως εσείς πάντα ταύτα να γίνονται, σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι είναι πλησίον η απολύτρωσή σας. Και μάθετε την παραβολή. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός, δηλαδή η σικιά, είναι το χειμώνα κατάξερο δέντρο. Κατάξερο. Και σιγά σιγά αρχίζει και μαλακώνει, πρασινίζει, και όταν δείτε να αρχίζει ο κλάδος να γίνεται απαλός και σιγά σιγά να εκβλαστάνει τα φύλλα, τότε τι γνωρίζετε? Ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Γιατί για όλα όσα πλησιάζουν, ο Θεός μέσα από το Λόγο του τον Άγιο μας έχει δώσει σημεία να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Και επίσης γνωρίστε ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Όλα θα λάβουν χώρα στην περίοδο μιας γενναίας. Και μάλιστα δεν θα παρέλθει στο τέλος της γενναίας, γιατί δεν αργεί ο Κύριος να έλθει, αλλά μακροθυμεί για όλους μας να είμαστε έτοιμοι για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Μακροθυμία είναι, δεν είναι βραδυπορία. Πολλές φορές λέμε «Κύριε έλα», και θα το λέμε και πιο συχνά αυτό. Άλλωστε είναι και ένα από τα σημεία του Λόγου του Θεού. Όταν η νύμφη και το πνεύμα λέγουσι ελθέ, τότε έρχεται ο Κύριος. Και η νύφη λέει ελθέ μέσα στους καιρούς τους κακούς, μέσα στα προβλήματα και τις ταλαιπωρίες που θα ζει. Και το πνεύμα λέγει ελθέ γιατί θέλει την απολύτρωση των παιδιών του Θεού. Είναι ο Θεός που σπλαχνίζεται και αγαπάει τα παιδιά του. Δεν θα παρέλθει λοιπόν η γενναία αυτή μέχρι να γίνωση πάντα ταύτα. Την ακριβή ημέρα όμως και την ώρα κανείς δεν την ξέρει. Ούτε οι άγγελοι του ουρανού, ούτε ο Υιός του ανθρώπου, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Την έχει φυλαγμένη στη δική του την εξουσία ο πατέρας μας ο ουράνιος. Όμως όλα θα ξεκινήσουν, το τέλος θα ξεκινήσει μέσα σε μια συγκεκριμένη μέρα. Φτάνει η αφετηρία και από εκεί και πέρα θα λάβει μέρος, θα λάβει χώρα όλο το σχέδιο του Θεού, το οποίο είναι απολύτως περιορισμένο. Περιορισμένο είναι το σχέδιο του Θεού πριν την αρπαγή, μία γενιά,
Μπορούμε να ισχυριστούμε, όχι με τα βεβαιότητος, ότι όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για Σικιά, εννοεί πάρα πολλές φορές το λαό Ισραήλ. Δηλαδή μπορούμε να σκεφτούμε, όχι με τα βεβαιότητος, ότι η αρχή των πραγμάτων της ΕΣΧΑΤ της τελευταίας γενιάς είναι το 1948, όπου πραγματικά συνέβη κάτι τρομακτικά απίστευτο. Ένας λαός κατεστραμμένος και καταδιωγμένος από τους Ναζί, από τους Γερμανούς, απέκτησε χώρα με ένα πληθυσμό 1 εκατομμυρίου στην αρχή και λιγότερο, τώρα νομίζω είναι 5-6 εκατομμύρια, και παρόλα αυτά, ενώ βρίσκεται μέσα σε εχθρικό περιβάλλον κοντά στα 100 εκατομμύρια ανθρώπους, ο λαός Ισραήλ στέκεται και μάλιστα είναι και πάρα πολύ ισχυρό κράτος, όπως έχει προφητεύσει ο Λόγος του Θεού, ο αψευδής και θεόπνευστος. Όμως την ημέρα και την ώρα δεν την ξέρουμε. Γιατί ξαφνικά θα ακουστεί κέλευσμα Θεού και φωνή Αρχαγγέλου, όπου οι πιστοί και οι φρόνιμες Παρθένες οι πέντε και οι πέντε μωρές θα καταλάβουν ότι έρχεται ο Κύριος και θα ακουστεί στο τέλος η σάλπιγγα του Θεού, όπου εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχά τη σάλπιγγη του Θεού, το σώμα αυτό θα μεταμορφωθεί και το θνητό θα ενδυθεί η αθανασία και το φθαρτό αφθαρσία. Θα λάβει χώρα αυτό το τρομακτικό και μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία του ανθρώπου, η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα έρθει ο Κύριος να αρπάξει την Εκκλησία του όπως το έχει ξανακάνει. Το ξανάκανε την εποχή του Νόε, όπου η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες, και αυτό είναι το τελικό χαρακτηριστικό σημείο, όπου η αμαρτία φέρνει τον Θεό, τη δικαιοσύνη του Θεού, στο απόλυτο, όπου πια δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος και δεν μπορεί να σταθεί και ο Θεός. Δεν μπορεί να σταθεί ο δίκαιος άνθρωπος και δεν μπορεί να σταθεί και ο δίκαιος Θεός. Το οριστικό χαρακτηριστικό. Όταν η αμαρτία έφτασε στο πλήρες, ο Κύριος προέβλεψε να αρπάξει τον Νόε και την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα 3 παιδιά του και τις 3 νύφες του, και να τους σώσει από την οργή του Θεού. Να τους γλιτώσει από την οργή του Θεού. Και μάλιστα όχι μόνο τον Νόε, αλλά διέταξε, γιατί έπρεπε να συνεχιστεί η ζωή, διέταξε και όλα τα ζώα. Κατήδος, ζευγάρια συγκεκριμένα, και εισήλθαν στην κυβωτό του Νόε. Και εκεί έγινε η μεγάλη αλλαγή που ο Θεός επέφερε στη γη. Ο παλαιός κόσμος τέλειωσε και καινούριος κόσμος ξεκίνησε. Αρπάζοντας την πραγματικότητα μέσα από την οργή του ο Θεός, μέσα στην κυβωτό, όσους εισήλθαν. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για την Εκκλησία του Χριστού, η οποία είναι η κυβωτός. Και όσοι έρχονται θα αρπαχθούν πριν αποκαλυφθεί η οργή του Θεού μέσα από την αποκάλυψη του Αντίχριστου και του ψευδοπροφήτη. Όμως ο καιρός πριν την αρπαγή είναι ο ίδιος με τον καιρό πριν τον κατακλυσμό. Οι άνθρωποι αμεριμνούντες έτρωγαν, έπιναν, νυμφεύοντο μια φορά, 2 φορές, 5 φορές, μέχρι την ημέρα που ο Νόης ήρθε στην κυβωτό. Μέχρι την ημέρα που ο Θεός του είπε «μπες». Και η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, ότι περιμένουμε και εμείς να μας πει «μπες». Μέσα στην κυβωτό, εγώ θα έλεγα τις ευλογίες. Μέσα εκεί που θα είμαστε απομονωμένοι από όλα όσα συμβαίνουν έξω. Και κράτησε μια εβδομάδα αυτό. Και άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και άνοιξαν και η άβυση της γης, και μέσα σε λίγες μέρες
δεν έμεινε καμία σάρκα ζωντανή. Εκτός από αυτούς που άρπαξε ο Θεός μέσα στην Κιβωτό, μακριά από την οργή του. Και οι άνθρωποι που ήσαν έξω δεν κατάλαβαν. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Εκκλησίας. Κάποιοι έξω δεν καταλαβαίνουν και μάλιστα μας κατηγορούν, μας βρίζουν για την αρπαγή της Εκκλησίας όταν λέμε, μας λένε ψευδοδιδασκάλους. Δεν καταλαβαίνουν, δεν εννοήσαν. Γιατί μυστήριον λέγω σε εσάς, λέει ο Λόγος του Θεού. Η αρπαγή είναι ένα μυστήριο. Και πώς μπορούσαν να πιστέψουν οι άνθρωποι τότε και να κατανοήσουν το λόγο του Νόε, ο οποίος έλεγε ότι θα γίνει κατακλυσμός που δεν είχαν δει ποτέ βροχή. Όλη η γη ποτιζόταν με υδρατμούς. Που δεν είχαν ξαναδεί. Και πώς να πιστέψουν και να δεχθούν αυτό το οποίο πίστεψε ο Νόε και δέχθηκε από το Θεό, να φτιάξει μία κιβωτό στην κορφή ενός βουνού. Μα είναι αστείο. Απίστευτο. Όμως ο Νόε πίστεψε το Λόγο του Θεού ότι είναι αληθινός και εννόησε. Και αυτό, όπως είπαμε, είναι το κρίσιμο σημείο. Εμείς πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, γι' αυτό εννοούμε. Πιστεύουμε γιατί βλέπουμε και τα σημεία ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Αλλά εννοούμε, οι συνετοί θα εννοήσουν, λέει ο Λόγος του Θεού. Και ποιοι είναι οι συνετοί? Αυτοί στους οποίους εδόθη παρακυρίου σοφία. Και ποια είναι η σοφία? Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Όταν αρχίζεις να φοβάσαι το Θεό με το φόβο της αγάπης, τότε ο Θεός σε συνετίζει, σε σοφίζει και αρχίζει και καταλαβαίνεις και κατανοείς. Οι άλλοι δεν φοβόνταν την εποχή του Νόε, αλλά και την εποχή τη δική μας δεν φοβόνται το Θεό. Έχουν φτάσει να είναι χαρακτηριστικά, τον Θεό δεν φοβόνται και τους ανθρώπους δεν τρέπονται. Είναι τα χαρακτηριστικά της ασέβειας, της πλήρους ασέβειας. Και είναι εμφανές αυτό έξω. Τον Θεό δεν φοβόνται, δεν λογαριάζουν καθόλου το Θεό. Αλλά και τους ανθρώπους δεν τρέπονται. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Στον ντύσιμο, στη συμπεριφορά, καυχόνται στην αμαρτία, την καθυπερβολή. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Ό,τι θέλανε κάνανε τον καιρό του Νόε. Δεν υπήρχε έλεγχος. Αποκτήνωσης υπήρχε, όπως βέβαια και τον καιρό των Σοδόμων και των Γομόρων, που και πάλι ο Θεός άρπαξε με τους αγγέλους τον Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες του. Οι γαμπροί του δεν θέλησαν να έρθουν και τις άφησε, αλλά τους άρπαξε. Έστειλε αγγέλους ο Θεός και λέει πάρτε τους έξω γιατί έρχεται κρίσης, θα κατακαούν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Γιατί η αμαρτία έφτασε στο πλήρες και εκεί περιγράφει και ακριβώς την αμαρτία. Όπου οι άνθρωποι θέλησαν τους αγγέλους του Κυρίου να τους βιάσουν. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση αμαρτίας είχαν φτάσει οι άνθρωποι την εποχή εκείνη στον τόπο του εκείνων. Γι' αυτό και ήρθε η κρίση του Θεού. Αλληλούια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αδελφοί, ότι σήμερα η αμαρτία καλπάζει. Και καλπάζει σε όλες τις δραστηριότητες των ανθρώπων. Είτε εκκλησιαστικές, καλπάζει η αμαρτία. Και δεν θα αναφερθούμε πάσης φύσεως αμαρτία. Και τα κύρια χαρακτηριστικά της αμαρτίας είναι η πορνεία και η φιλαργυρία. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέει η φιλαργυρία είναι η αιτία όλων των κακών. Αυτά τα δύο είναι που κατατρώγουν την ανθρωπότητα. Είτε σε εκκλησιαστικό επίπεδο, και το βάζω πρώτο, σε πάσης φύσεως εκκλησιαστικό επίπεδο. Εκκλησίες αναγεννημένες και βαφτισμένες με Πνευμάγιο, δεν θα αναφερθούμε στις κοσμικές εκκλησίες. Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση, έξω κόσμος, μέσα κόσμος. Έξω αμαρτία, μέσα αμαρτία.
αλλά σε αναγεννημένες εκκλησίες. Το κοσμικό φρόνημα εισήλθε και η αμαρτία με τη μορφή της αρκολατρίας και με τη μορφή της φιλαργυρίας κατατρώγει ανθρώπους που ζητάνε τον αγιασμό. Γιατί ξεκινάει, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Ξεκινάει από πάνω. Από τους έχοντες την εξουσία ξεκινάει. Πάντοτε, αδερφοί, πάντοτε. Ο άλλος που δεν έχει εξουσία και είναι ταπεινός, προσδοκά, περιμένει. Αλλά αυτοί που έχουν την εξουσία, από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά όχι μόνο στα εκκλησιαστικά, σε εκκλησιαστικές δραστηριότητες, στις πολιτικές. Εκεί να δείτε. Αν μην αναφερθούμε, θου Κύριε φυλακή εν το στόματί μου. Και πού δεν είναι? Στις οικονομικές δραστηριότητες. Να πιάσουμε τις εφορίες. Άσε, να μην πούμε τίποτα. Θου Κύριε και εκεί φυλακή εν το στόματί μου. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα. Η Ελλάδα ακόμη στέκεται λιγάκι. Να πιάσουμε το οικογενειακό δίκαιο, τις οικογένειες, τις συγγένειες. Τώρα οι άνθρωποι δεν παντρεύονται, γιατί να παντρευτούμε, λέει, για να χωρίσουμε? Και επειδή δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι το όνομα της γυναικός. Σε όλα τα κράτη η γυναίκα έπαιρνε το όνομα του άντρα της. Αλλά με την αύξηση των διαζυγίων είχε 6-7 ονόματα η γυναίκα. Δεν ήξερε ποιο να κρατήσει. Και αποφασίστηκε με νομοθεσία, παγκόσμια νομοθεσία, θα κρατάει του πατέρα της το όνομα. Αυτό δεν μπορεί να το πάρει κανείς. Τώρα πού αλλού να προχωρήσουμε? Να προχωρήσουμε στις επαγγελματικές δραστηριότητες των ανθρώπων, στα συνδικάτα? Άστα και εκεί. Άστα και εκεί. Να προχωρήσουμε, πού να προχωρήσουμε? Όπου και να πιάσουμε, αδελφοί, βρωμάει. Μυρίζει άσχημα. Γιατί είναι οι καιροί κακοί που οφείλονται στην απιστία και στην αμαρτία των ανθρώπων. Όμως, ο Θεός μας, ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει ότι θα έρθει μια μέρα όπου ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει τους δικούς Του. Θα έρθει να τους αρπάξει. Αλλά τώρα εδώ αρχίζει ο κίνδυνος και ο φόβος ο μεγάλος. Δύο θα είναι σε ένα κρεβάτι. Και σε ένα κρεβάτι πιστή, μόνο αντρόγιντο μπορεί να είναι. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα συνεργάζονται στον αρχρό. Και με τους κοσμικούς δεν συνεργαζόμαστε, παρόλο που εργαζόμαστε μαζί. Αλλά ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και δύο γυναίκες θα αλληλώθουν στο μήλο. Η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Εδώ λοιπόν τώρα είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος για μας που είμαστε σήμερα στην Εκκλησία. Αν δεν θυμηθούμε και την παραβολή των 10 παρθένων, ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος. Γιατί? Γιατί 10 παρθένες ήταν οι 5 φρόνιμες, οι 5 μωρές. Οι 5 φρόνιμες δεν ήξεραν ότι ο Θεός τις είχε προσδιορίσει για φρόνιμες. Και καλό, αυτό δεν πειράζει. Αλλά οι 5 μωρές δεν είχαν καταλάβει ότι ο Θεός τις είχε προσδιορίσει για μωρές. Τι σημαίνει προσδιορίσει? Είχε αναγνωρίσει. Γιατί ο Θεός γνωρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου. Ήξερε λοιπόν ότι οι 5 μωρές δεν είχαν φόβο Θεού και δεν λογάριαζαν να προβλέψουν και να προνοήσουν ότι όταν θα έρθει ο Κύριος δεν θα είναι έτοιμες. Γιατί ήσαν έτοιμες. Αλλά όταν ήρθε ο Κύριος δεν ήταν έτοιμες. Δεν ήταν έτοιμες. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα να είμαστε όλοι έτοιμοι και να μας λέει μέσα από το Λόγο του ο Θεός ότι όταν θα ακουστεί η σάλπιγγα η μισή δεν θα είναι έτοιμη. Αυτό μας λέει, αν και
δεν περιγράφεται το πέντε μωρές και πέντε φρόνιμες ότι μισοί θα σωθούν, αλλά ας το πάρουμε έτσι. Άρα λοιπόν εμείς τι θα κάνουμε τώρα? Εμείς τι θα κάνουμε που ξέρουμε? Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας αποκαλύψει, να μας φανερώσει τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Πρώτα-πρώτα, καλό είναι να γνωρίζουμε, και επιμένει ακόμη μια φορά ο Λόγος του Θεού, ότι ο Κύριος έρχεται ξαφνικά. Εκεί που κανένας δεν στοχάζεται. Τι σημαίνει στοχάζεται? Σημαίνει περιμένει. Ξέρει ότι έρχεται. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν τη στοχάζεται. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε όλοι. Ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται. Αλλά ότι θα έρθει σε 10 λεπτά κανείς δεν το ξέρει. Σε μια ώρα, σε μια μέρα, σε 10 μέρες. Κανείς δεν το ξέρει. Δεν μπορούμε να στοχαστούμε. Και τι σημαίνει αυτό? Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τι κάνουμε? Όχι αμαρτία. Άλλος δουλεύει και όταν δουλεύει δεν σκέφτεται ότι ο Κύριος έρχεται. Άλλος κοιμάται και όταν κοιμάται δεν είναι, στοχάζεται ότι ο Κύριος έρχεται. Άλλος διαβάζει νέος στα μαθήματά του και όταν διαβάζει ιστορία, μαθηματικά, δεν σκέφτεται, δεν στοχάζεται ότι τώρα ο Κύριος έρχεται. Κανένας από εμάς δεν θα στοχάζεται την ώρα και τη στιγμή. Και ο Κύριος θα έρθει ως κλέπτης ενικτή. Και πολύ ωραία μας το εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Αν ήξερε ο οικοδεσπότης την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει ο κλέπτης, ποτέ δεν θα τον έκλεβε. Αλλά επειδή δεν ξέρει, τα καταφέρνει ο κλέφτης. Και ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, μην καταφέρουμε εμείς να χάσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ποιος θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας? Εδώ είναι τώρα ένα τέλειο παράδειγμα, αλλά και μια απόλυτη διδασκαλία. Υπάρχει ο πιστός και φρόνιμος δούλος και υπάρχει και ο δούλος, ο πονηρός και ο οκνηρός. Δούλοι είναι και οι δύο. Δούλοι Θεού. Δούλος Θεού. Υπηρετεί. Τον κάλεσε ο Κύριος. Του έδωσε χαρίσματα. Του έδωσε τάλαντα. Πρώτα-πρώτα του έδωσε τη σωτηρία του. Του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου κανείς δεν μπορεί να είναι δούλος Θεού. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Και εδώ θα δούμε, αδελφοί αγαπητοί, δύο κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία είναι δούλος, που στα ελληνικά σημαίνει σκλάβος, που έχει αφεντικό και είναι κάτω από την απόλυτη εξουσία του. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οικονόμος, που είναι ο διαχειριστής και ο διευθύνων σύμβουλος, ο γενικός διευθυντής των πραγμάτων του Κυρίου του. Μπορεί να είναι και σκλάβος και να τον έχει προάγει ο Κύριός του γιατί ήταν ικανός, αλλά μπορεί να είναι και ελεύθερος και να τον προσέλαβε ο Κύριός του να τον κάνει οικονόμο. Οικονόμος σκλάβος ήταν ο Ιωσήφ στον Πετεφρή. Οικονόμος τον οποίον ελευθέρωσε και προσέλαβε ήταν ο Ιωσήφ στον Φαραώ. Να δούμε λοιπόν τώρα τις δύο αυτές περιπτώσεις πόσο σοβαρές είναι. Πρώτον, ποιος είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, σκλάβος, υπόδουλος? Και θέλω να θυμηθείτε και κάτι άλλο. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι δούλος πάντων, λέει η Γραφή. Άρα αυτός ο οποίος θέλει να είναι πρώτος και είναι δούλος πάντων, μέσα στη Γραφή κινδυνεύει. Και να δούμε από τι κινδυνεύει, ώστε τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει να ξέρουμε. Ποιος λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος? Αυτός, μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού, τον οποίον ο Κύριος, αφού κατέστησε αυτόν επί της θεραπείας αυτού, επί της υπηρεσίας, όχι επί των υπηρετών,
επί της θεραπείας αυτού, δηλαδή επί της υπηρεσίας του, μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Αυτό θα κάνεις. Τίποτα άλλο, αυτό θα κάνεις. Τι θα κάνεις, θα σκάβεις. Θα μπογιατίζεις. Θα σφουγγαρίζεις. Θα κηρύττεις. Θα υπηρετείς τους αδελφούς σου. Αφού τον έθεσε στην θεραπεία του, στην υπηρεσία του, εκείνος, ο μακάριος αυτός δούλος, δίδει εις αυτούς την τροφή εν καιρό. Την τροφή που του εμπιστεύεται ο Κύριος του, ο δούλος τη δίνει στους συνδούλους του. Ό,τι πρέπει να κάνει, το κάνει. Ό,τι πρέπει να κάνει με τον πλούσιο αδελφό, το κάνει. Ό,τι πρέπει να κάνει με τον φτωχό αδελφό, το κάνει. Ό,τι πρέπει να κάνει με τον αδύνατο, το κάνει. Ό,τι πρέπει να κάνει με τον δυνατό, το κάνει. Ό,τι πρέπει να κάνει με τον καινούριο αδελφό, το κάνει. Ό,τι πρέπει να κάνει με τον αδελφό που δεν έχει καταλάβει ακόμη τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, το κάνει. Με αυτόν που έχει ξεφύγει λίγο και κάνει λάθη, το κάνει. Τι τον έχει βάλει ο Θεός? Ως προς τη διακονία ποιμένα, ποιμένη. Όχι αναγκαστικός αλλά εκουσίως. Τον έχει βάλει ευαγγελιστή, ευαγγελίζει. Προφήτη, προφητεύει. Τι σημαίνει προφητεύει? Αγωνίζεται. Όπως και ο ποιμένας, όπως και ο ευαγγελιστής, όπως και ο προφήτης, όπως και ο Απόστολος, όπως και ο διδάσκαλος, αγωνίζεται να πάρει για να δώσει. Γιατί αν δεν πάει στον Κύριο να πάρει τη διορισμένη τροφή, δεν θα μπορέσει να τη δώσει τον προσδιορισμένο καιρό. Και ο Θεός θέλει δούλους πιστούς και φρόνιμους, ώστε να είναι μακάριοι. Ξέρουν την υπηρεσία τους, ξέρουν το αφεντικό τους, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και ξέρουν ότι για να δώσουν τροφή πρέπει να πάνε στον Κύριο να τους δώσει τροφή. Να το επαναλάβω αυτό, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Το ξαναδιαβάζω. Τον οποίον ο Κύριος κατέστησε επί της θεραπείας αυτού, της υπηρεσίας του, για να δίδει σε αυτούς τροφήν εν καιρό. Έχει υπηρεσία και πρέπει να δώσει τροφή. Και μάλιστα όχι όποτε θέλει αυτός, το συγκεκριμένο καιρό. Απαραίτητη προϋπόθεση, πρέπει να πηγαίνει να την παίρνει για να τη δώσει. Και σε αυτόν τον δούλο ο Θεός θα είναι ευεργέτης. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θα τον βρει να πράττει αυτά. Δηλαδή να πηγαίνει να παίρνει την τροφή και να τη δίνει. Δεν μπορείς να πλύνεις τα πιάτα αν δεν έχεις απορρυπαντικό. Θα πας να πάρεις το απορρυπαντικό για να πλύνεις τα πιάτα. Δεν μπορείς να βάψεις την εκκλησία, λέω παραδείγματος χάρη, αν δεν έχεις βούρτσα και μπογιά. Δεν κάθεσαι εδώ και να πεις δεν έχω βούρτσα και μπογιά, δεν βάφω. Δεν είσαι φρόνιμος και πιστός δούλος. Και μάλιστα υπάρχει σε αντίθεση με το φρόνιμο και το πιστό ο πονηρός. Αφού δεν έχω, δεν δουλεύω. Μα πήγαινε να πάρεις, μα δεν έχω. Και ο οκνηρός, βαρέθηκα, σταματάω. Αρκετά δούλεψα, δουλέψει και κανένας άλλος τώρα. Στις έσχατες ημέρες ιδιαιτέρως, αλλά και πάντοτε ο χριστιανός δεν παίρνει σύνταξη, αδερφοί. Αυτά που σου εμπιστεύθηκε ο Θεός, αυτά πρέπει πάντοτε να συνεχίζεις να τα κάνεις. Με επιμέλεια. Είναι σαν να πει μια μητέρα, έχω 2, 3, 4 παιδιά, φάγανε χτες σήμερα, δεν χρειάζεται να φάνε. Ή ο πατέρας να πει, έχετε ψωμί από χτες. Ξεράθηκε. Και σήμερα θα πάρουμε. Το θύλασα, τώρα δεν το ξαναθυλάζω. Πονηρός και οκνηρός. Ο πονηρός έχει δικαιολογίες
και ο οκνηρός βαριέται. Και τι λέει ο πονηρός και ο οκνηρός δούλος? Δεν λογαριάζω το Θεό. Χάνει το φόβο του Θεού. Βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Και όταν ο δούλος του Θεού χάσει το φόβο του Θεού και πει βραδύνει, δεν έρχεται, δεν με βλέπει, δεν με ακούει, έχω άλλες δουλειές να κάνω τώρα, έχω άλλα πράγματα να αγωνιστώ, τότε γίνεται και σκληρός. Αρχίζει και δέρνει τους συνδούλους. Τσακώνεται. Και το χαρακτηριστικό του πονηρού και του οκνηρού δούλου είναι ότι είναι εριστικός. Πότε με τον ένα τσακώνεται, πότε με τον άλλον, πότε με τον άλλον, πότε με τον άλλον. Μόλις είναι τσακωμένος. Και με κανέναν δεν προσπαθεί να τα βρει. Γιατί δεν έχει φόβο Θεού. Όταν όμως φοβάσαι και λες, πω, τσακώθηκα με τον αδερφό αυτό, πώς θα κοιμηθώ το βράδυ? Και αν γίνει η αρπαγή της εκκλησίας το βράδυ? Ο πονηρός δούλος, τσακώθηκα, δεν έρχεται ο Κύριος ακόμη. Αύριο θα τα φτιάξω αν μου ζητήσει συγγνώμη. Όχι, δεν σου ζητήσει αυτό, εσύ θα πας να τακτοποιηθείς. Εσύ θα πας να τα βρεις. Γιατί φοβάσαι ότι ο Κύριος έρχεται καθήν ώρα, δεν στο χάζεσαι. Ο δούλος όμως, ο πονηρός και ο κνηρός, εριστικός, τσακώνεται με όλους και μετά προχωράει και σε ασωτή, αρχίζει, τρώει και πίνει. Δηλαδή τι κάνει, απολαμβάνει τη ζωή του. Δηλαδή πάβει να είναι δούλος. Και έχω δει ανθρώπους, αδερφοί, αγαπητοί, να πάβουνε. Ένας νέος ήθελε να παντρευτεί. Προσευχόμαστε, προσευχόμαστε, του βρήκε ο Θεός μια πολύ καλή αδερφή, παντρεύτηκαν, φύγανε από την εκκλησία. Ρε παιδί μου, γιατί? Τώρα παντρεύτηκα. Ένας άλλος ήθελε αυτοκίνητο. Πήρα το αυτοκίνητο, έφυγε από την εκκλησία. Τώρα έχω να πάω αλλού με το αυτοκίνητο. Η καρδιά είναι απατηλή. Μη σκεφτόμαστε τους άλλους, τον εαυτό μας να σκεφτόμαστε τώρα. Ο άνθρωπος ο οποίος αφήνει το έργο του Θεού, αδερφοί, που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός, είναι σε κίνδυνο. Ο Θεός να μας φυλάει. Δούλος πονηρός και οκνηρός. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Όταν θα έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, θα έρθει καθήν ώρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει. Όχι μόνο καθήν ώρα δεν στοχάζεται, έχασε κάθε προσανατολισμό. Ούτε ξέρει, ούτε προσμένει. Εμείς και ξέρουμε και προσμένουμε. Τι δεν ξέρουμε? Τι είναι το αδύνατο σημείο σε εμάς? Καθήν ώρα δεν στοχάζεστε. Αλλά και προσμένουμε και ξέρουμε. Ο πονηρός δούλος τα χάνει όλα. Χάνει την πνευματική του όραση. Ο πονηρός και ο κνηρός δούλος τα χάνει όλα. Ούτε ξέρει, ούτε περιμένει. Και ο Κύριος τον παίρνει. Γιατί λέει θα αποχωρήσει αυτόν από το μέρος αυτού και θα θέσει μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τώρα υπάρχει και ο οικονόμος που θέλω να πάμε, αδερφοί. Είναι στη σελίδα 918 στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον. Το κεφάλαιο ΙΒ, 12 κεφάλαιο και 42 εδάφιο. ΙΒ, 12-42. Και είπε ο Κύριος, ποιος λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος? Και οικονόμος είπαμε τι σημαίνει. Έχει όχι μόνο υπηρεσία αλλά και εξουσία. Έχει υφισταμένους. Είναι προϊστάμενος. Είναι προεστός μέσα στην εκκλησία, να το πούμε πιο καθαρά. Μπορεί να είναι σκλάβος, δούλος, υπόδουλος, μπορεί να είναι και ελεύθερος που τον πρόσλαβε, όπως είπαμε, το αφεντικό του, ο Κύριος του. Αλλά το χαρακτηριστικό δεν είναι αν είναι υπόδουλος ή σκλάβος, είναι ότι του δώσε εξουσία. Του λέει πάρε το δαχτυλίδι μου, είπε στον Ιωσήφο Φαραώ, και θα διατάζεις σαν να διατάζω εγώ. Και στον Πετεφρή τι είπε ο Πετεφρής? Όλα είναι στην εξουσία σου, εκτός από τη γυναίκα μου. Και για τον Φαραώ τι είπε? Όλα στην εξουσία σου εκτός από το θρόνο μου. Απόλυτη εξουσία.
Και λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιος είναι λοιπόν ο πιστός και φρόνιμος τώρα, οικονόμος άνθρωπος, ο οποίος έχει και έργο και υπηρεσία και εξουσία? Είναι αυτός τον οποίον θα καταστήσει ο Κύριος. Τι λέει τώρα? Επί της θεραπείας αυτού. Πάλι επί της υπηρεσίας. Γιατί και πάλι υπηρεσία δίνει ο Θεός. Ο οικοδεσπότης, ο Κύριος. Πάλι υπηρεσία, αλλά αυτή τη φορά μετεξουσίας. Διαναδίδει, και ακούτε τι λέει, τη διορισμένη τροφή, το κείμενο λέει σιτομέτριον. Δηλαδή, να παίρνει το μέτρο του σταριού, να παίρνει για 10 ανθρώπους και να δίνει να μοιράζονται στους ανθρώπους, σε ποιον? Στον δούλο. Έχει υπό την εξουσία του δούλους, σκλάβους, υπόδουλους. Και αυτός είναι ο προϊστάμενος, τον οποίο ο Θεός ζητάει περισσότερα, γιατί περισσότερα του δίδονται. Και αυτός τι κάνει τώρα? Δίνει, μεταφέρει την εξουσία που του έχει δώσει ο Θεός στους υπηρέτες. Μακάριος θα είναι αυτός που το κάνει. Τι κάνει? Που επιμελείται, που προείσταται, που είναι προεστός, που είναι επιμένας, που είναι πρεσβύτερος, που είναι διάκονος, που είναι πατέρας και έχει εξουσία στην οικογένειά του, που είναι μητέρα και έχει εξουσία στα παιδιά της και της δίνει εντολές. Τώρα θα ξεκουραστείτε, τώρα θα φάτε, τώρα θα διαβάσετε, τώρα δίνει εντολές. Ενώ ο δούλος έπαιρνε εντολές. Τώρα λέει για αυτόν που δίνει εντολές και έχει εξουσία και έχει υπηρεσία, και αυτός πρέπει να πάει να πάρει τώρα, αλλά να μοιράσει το σιτομέτριο, την τροφή εν δικαιοσύνη. Όχι στον δικό μου θα δώσω να φάει πολύ και να χορτάσει και στον άλλον θα τον αφήσω να πεινάσει. Έχει χαρακτηριστικά δικαίου. Μακάριος θα είναι ο δούλος εκείνος, γιατί θα τον καταστήσει ο Κύριος αυτού επί πάντων των υπαρχόντων αυτών. Όμως υπάρχει και ο δούλος εκείνος που πάλι ο πονηρός και ο οκνηρός, που και πάλι στην καρδιά του έφυγε ο φόβος του Θεού και άρχισε να λέει βραδύνει να έρθει ο Κύριος. Και το επαναλαμβάνω, τι σημαίνει βραδύνει να έρθει ο Κύριος? Δεν προσπαθεί να τακτοποιείται, να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν φοβάται ότι ο Κύριος έρχεται και θα τον πιάσει στα πράσα, γιατί λέει βραδύνει, δεν έχει φόβο Θεού. Και είπαμε παραδείγμα, το παράδειγμα πριν, τσακώθηκα με τον αδελφό μου και μου λέει ο Λόγος του Θεού πριν βραδιάσει, πριν νυχτώσει, να πας να τακτοποιηθείς. Φιλιώθητη με τον αδελφό σου, τακτοποιήσου, μην αφήνεις εκκρεμότητες. Και ο δούλος που λέει βραδίνει, λέει δεν βαριές, δεν έρχεται τώρα ο Κύριος, προλαβαίνω εγώ και να φάω και να πιω και να... Και ο δούλος αυτός ο πονηρός που λέει βραδίνει να έλθει ο Κύριος, αρχίζει να δέρνει τους δούλους και τας δούλας, το κείμενο λέει τους παιδας και τας παιδίσκας, δηλαδή αυτούς που έχει στην υπηρεσία του, τους δικούς του υπηρέτες. Σπάει στο ξύλο τα παιδιά της η γυναίκα, σπάει στο ξύλο τη γυναίκα του ο άντρας. Χοντρά παραδείγματα, αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Επειδή είναι επιμένας, αρχίζει και μαλώνει και ανεβαίνει στον άμβονα και λέει και κόβει κεφάλια. Πότε θα πω για εκείνον που μου έκανε αυτό, πότε θα πω για τον άλλον, πάει ο Λόγος του Θεού. Δεν μιλάει πια ο Κύριος, αλλά ο άνθρωπος. Περιφρονεί. Θέλει να κάνει δικούς του τους ανθρώπους, όχι για τον Χριστό, για αυτόν ναι. Υπηρέτες θέλει. Οπαδούς θέλει. Το δικό του θέλημα να γίνεται. Δεν ενδιαφέρεται για το θέλημα του Θεού. Τη δική του διδασκαλία να περάσει. Δεν ταπεινώνεται να δει μήπως δεν έχει καταλάβει κάτι καλά. Γιατί όλοι μας δεν καταλαβαίνουμε όλα καλά, αδελφοί.
Αλλά αυτός ο πονηρός δούλος θέλει τα δικά του. Αυτό που λένε οι άνθρωποι, έχει καβαλήσει το καλάμι. Θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία, ισχυρό, δυνατό, που δίνει εντολές και όχι παίρνει εντολές. Δεν έχει καταλάβει ότι στον ελάχιστο αδελφό εμφανίζεται και αποκαλύπτεται ο Κύριος. Επειδή εκάματε σε έναν τον ελαχίστον αδελφόν μου, σε μένα κάνετε. Γι' αυτόν ο ελάχιστος είναι ελάχιστος. Για τον πιστό όμως και φρόνιμο οικονόμο, ο ελάχιστος είναι ο Κύριος. Ο Κύριος. Στον ελάχιστο αδελφό βλέπει το πρόσωπο του Κυρίου. Φόβος Θεού. Αγαθοσύνη. Επιμέλεια. Φροντίδα. Υπακοή στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι μερικοί, δεν είναι προσωπολήπτης ώστε μερικοί να είναι σπουδαίοι και μερικοί να είναι άχρηστοι. Αλλά γι' αυτόν όλοι είναι παιδιά του Θεού. Και ο πιο χειρότερος από όλους είναι ο ίδιος. Τι θαυμάσιο είναι να λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι ο χειρότερος όλων των Αγίων. Εσύ Απόστολε Παύλε. Είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Εσύ. Έχει αυτό το ωραίο πνεύμα. Το πνεύμα του καλού και φρόνιμου οικονόμου. Επιποθώ να έρθω να σας δω, να σας μεταδώσω πνευματικό χάρισμα. Να έχω κοινωνία μαζί σας και να ωφεληθώ κι εγώ. Μα εσύ θα ωφεληθείς από τον Ονίσιμο, ο οποίος είναι ένας δούλος απατεώνας. Ναι, αλλά πίστεψε στο Χριστό. Πολύ θα ήθελα να τον κρατήσω, αλλά δεν θα κάνω αυτό που θέλω. Τον στέλνω στο Φιλίμωνα. Δεν κάνει ό,τι θέλει. Ενδιαφέρεται να μάθει τι θέλει ο Θεός. Φοβάται το Θεό. Πώς θα βρεθώ στο βήμα του Χριστού? Τι θα κάνω όταν με ρωτήσει ο Κύριος, τι έκανες με τον Ονίσιμο, γιατί τον κράτησες? Για να σου να σε εξυπηρετήσει? Όχι, δεν τον κράτησα, τον στέλνω πίσω. Γιατί θέλω να τα βρει με το Φιλίμωνα. Και ο Φιλίμωνας να δοκιμαστεί και να φανεί δόκιμος ενώπιον του Θεού. Και τον βοηθάει το Φιλίμωνα να βρεθεί δόκιμος. Σε παρακαλώ, αν και μου χρωστάς τη ζωή σου, σε παρακαλώ, ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα. Ποια είναι τα σπλάχνα σου, Απόστολε Παύλε? Ο Ονίσιμος. Ο Ονίσιμος είναι τα σπλάχνα μου. Γιατί γι' αυτόν πέθανε ο Χριστός. Και τι θα κάνει σε αυτόν τον δούλο? Θα τον βάλει τον πιστό και τον φρόνιμο σε όλα του τα υπάρχοντα. Πάρτα παιδί μου, όλα μου τα υπάρχοντα. Κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Στα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Στον άλλον, ο οποίος αρχίζει και δέρνει τους πέδας και τα σπεδίσκας και τρώγει και πίνει και μεθεί, θα έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήν ημέραν δεν προσμένει πάλι και καθήν ώραν δεν εξεύρει, και θα αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού και θα το θέσει το μέρος του μετά των απίστων. Και λέει τώρα κάτι που είναι πολύ σοβαρό και έχει σχέση με την εξουσία, τα χαρίσματα και τα τάλαντα που δίνει ο Θεός. Εκείνος δε ο δούλος, ο οποίος αφού γνώρισε το θέλημα του Κυρίου, δεν ετοίμασε ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού, γιατί δεν έχει φόβο Θεού, αυτός θα δαρθεί πολύ. Όποιος όμως δεν εγνώρισε και έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί ο λίγων. Γι' αυτό λέω, στην άγνοια ο Θεός είναι ποιηκής. Όποιος όμως αφού γνώρισε έπραξε άξια δαρμών, θα δαρθεί ο λίγων. Ώστις όμως, διάβασα προηγούμενα, μη γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, θέλει δαρθεί ο λίγων. Εις πάντα δε, εις τον οποίον εδόθη πολύ, οικονόμος, όχι δούλος, διευθύνων, με εξουσία. Εις πάντα δε, εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί. Εις ό,τι να ενεπιστεύθει πολύ,
περισσότερον θα απαιτήσουν από αυτόν. Ο Θεός είναι δίκαιος και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τι ζητάμε, θα μας τα δώσει ο Θεός. Αλλά σ' όποιον εδόθη πολύ, πολύ θα συζητηθεί. Και σ' όποιον ενεπιστεύθησαν πολλά, περισσότερα θα απαιτήσουν παρά αυτού. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, πριν φύγουμε, να σκεφτούμε τι μας δόθηκε πολύ. Μας δόθηκε πολύ κτήματα και περιουσία σαν τον φτωχό, σαν τον νεανία τον πλούσιο. Μας δόθηκε πολύ μυαλό και μεγάλη μόρφωση. Μας δόθηκαν πολλά σπίτια. Μας δόθηκαν σπουδαίες δουλειές. Μας δόθηκαν χαρίσματα πνευματικά, διακονίες. Τι μας δόθηκε πολύ? Εάν αισθάνεσαι ότι σου δόθηκε πολύ, πρόσεξε. Αν αισθανόμαστε ότι μας δόθηκαν πολλά, να προσέξουμε, γιατί πολλά θα μας απαιτηθούν. Γι' αυτό όλο και περισσότερο, αδελφοί αγαπητοί, με επιμέλεια στην υπηρεσία που ο Θεός μας έχει δώσει. Όλο και περισσότερο, με μεγαλύτερη επιμέλεια, με μεγαλύτερη ταπείνωση, με φόβο Θεού, ό,τι σου έχει δώσει φυσικά ή πνευματικά, χρησιμοποίησέ τα για τη δόξα του Κυρίου. Δεν είναι δικά σου. Όχι μόνο θα σου ζητηθούν πίσω, αλλά και θα σου απαιτηθούν περισσότερα. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Τι είναι αυτό το οποίο έχουμε και δεν το λάβαμε κατά χάριν από τον Κύριο? Σας ρωτάω, τι είναι? Τι είναι αυτό που έχουμε και δεν μας δόθηκε? Τι έχουμε? Ό,τι έχουμε στη δόξα του Θεού, αδερφοί, στην υπηρεσία του Κυρίου. Μη βρεθούμε μπλεγμένοι, γιατί τότε θα είναι αργά. Και τη μερίδα μετά των απίστων. Και εκεί θα είναι ο τριγμός και ο κλαθμός των δόντων. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Κύριος έρχεται. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αλλά ας είναι και ο φόβος μας. Αμήν. Είναι η ελπίδα μας. Και η αληθινή ελπίδα. Βεβαία και ασφαλής. Αλλά ας είναι και ο φόβος μας. Μην πλανηθεί η καρδιά μας και πούμε δεν έρχεται ο Κύριος σήμερα το βράδυ. Έρχεται σε ένα δευτερόλεπτο. Να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί θα είναι τραγικό να έλθει και να κλειστεί η πόρτα και να μείνουμε απ' έξω. Και να φωνάζουμε, Κύριο, άνοιξον, άνοιξον εις ημάς. Και να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Ήπαγε δούλε πονηρέ και οκνηρέ. Ποτέ δεν σε γνώρισα. Γιατί έπρατε στην ανομία. Δεν είχες φόβο Θεού. Εκμεταλλευόσουν αυτά που σου δώσα για το λογαριασμό το δικό σου. Ο Θεός να μας φυλάει και να κάνει χάρη στη ζωή μας και έλεος. Είτε είμαστε δούλοι, σκλάβοι, υπόδουλοι, είτε είμαστε οικονόμοι. Είτε είμαστε χωρίς εξουσία και δύναμη, είτε με εξουσία και με δύναμη. Γιατί μία κοπέλα που δεν έχει παντρευτεί ακόμη, ένας νέος που δεν έχει παντρευτεί ακόμη, δεν έχει εξουσία. Είναι δούλος. Όταν θα έρθει ο καιρός όμως, πώς θα συμπεριφερθεί? Έχω δει κοπέλες που ήταν δυστυχισμένες μέχρι να παντρευτούν. Όταν ήρθε κάποιος και τη ζήτησε, δεν μιλάγανε στους άλλους. Ιδίως σε αυτές ή σε αυτούς με τους οποίους ταλαιπωριόνταν πριν παντρευτούν. Έχω δει ανθρώπους που δεν έχουν δουλειά και ζουν δύσκολα και είναι καλοί αδερφοί, πιάνουν μια δουλειά, πιάνουν λεφτά και πια ο πλούσιος λέει το φτωχό δεν τον καταλαβαίνει, το ξέρετε. Και λέει δεν έχω ψωμί, έφαγε πάντε σπάνι. Ψωμί δεν έχεις, δεν πειράζει, φάει πάντα σπάνι, είναι πιο ωραίο. Δεν τον καταλαβαίνει. Η μάνα μου έλεγε, παιδί μου,
Ο χαρτασμένος τον πεινασμένο δεν τον νιώθει. Αφού αυτός δεν πεινάει, έχει μια κοιλιά εκεί κάτω. Τον άλλον που πεινάει λέει, τι θα πει πεινάει τώρα. Θα πει πεινάει. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και όταν δεν έχουμε, αλλά και όταν βρούμε χάρη και αποκτήσουμε. Όταν βρούμε χάρη και αποκτήσουμε, πιο ταπεινά. Πιο ταπεινά. Με πιο πολύ σπλάχνα. Με πιο πολύ αγάπη. Πιο μεγάλη υπηρεσία. Όχι όταν πάρουμε το αίτημά μας γινόμαστε πια απόμακροι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί έλεγε και ο πατέρας μου, Γιώργο, έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά έχει ανεμοδούρες. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Εκεί που δεν το περιμένεις, σου έρχεται κατά κέφαλα. Και καλά είναι να σου έρθει ένα χαλικάκι, σου έρθει κανένα τούβλο, τι γίνεται. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Γιατί έχει και τούβλα, το ξέρετε. Έχει και χαλικάκι, αλλά έχει και τούβλα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει πάντοτε, να είμαστε πιστοί και φρόνιμοι δούλοι. Στην υπηρεσία που ο Θεός μας έδωσε, με φόβο Θεού και με μεγάλη επιμέλεια. Και τότε θα είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και αν έρθει καθήν ώρα δεν στοχαζόμαστε, μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον θα βρει ο Κύριος να πράττει ούτως. Αμήν. Αμήν, αδερφοί.